Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επ' ευκαιρία της έναρξης της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου και των εργασιών της Βουλής, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους μας υγεία, δύναμη και καλό έργο. Το πολιτικό ήθος, ο αναβαθμισμένος πολιτικός λόγος, η σκληρή δουλειά, η παραγωγικότητα και ο πολιτικός πολιτισμός, ας είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν όλους μας. Και πρέπει να πω ότι χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτή τη Βουλή μετά από μερικά χρόνια και βρίσκονται μέσα σε αυτήν μόνο τα κόμματα του συνταγματικού τόξου. Ο ελληνικός λαός περιμένει πολλά από μας και καλούμαστε όλοι να είμαστε χρήσιμοι και γόνιμοι. Περίοδος χάριτος δεν υπάρχει για κανέναν, πόσο μάλλον για την κυβέρνηση. Δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία μέρα. Εξάλλου, η τετράχρονη κυβερνητική θητεία των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ αποτελεί παρελθόν. Τα σημάδια όμως των πολιτικών επιλογών τους είναι ανεξίτηλα στον τόπο και σε σχέση με την κοινωνία και σε σχέση με την οικονομία. Το αποτύπωμα του κυρίου Τσίπρα δυστυχώς στην Ελλάδα είναι η φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης. Χρειάζεται λοιπόν ένα έργο τιτάνεο για την αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας, την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, για την ανασυγκρότηση των κοινωνικών δομών. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία πέτυχε μία αυτοδύναμη νίκη υποβοηθούμενη από τις αλλοπρόσαλες πολιτικές και το πλυντήριο του ΣΥΡΙΖΑ που ξέπλυνε με μαεστρία την ευθύνη της χρεοκοπίας της πενταετίας της κυβέρνησης Καραμαλή. Εμείς ως κίνημα αλλαγής το είπαμε και το ξαναλέμε ότι θα ασκήσουμε υπεύθυνη προγραμματική και συνενετική αντιπολίτευση. Θα είμαστε όμως αμήλικτα απέναντι σε ό,τι θεωρούμε ότι δεν είναι προς όφελος των πολιτών και του τόπου. Το καλό της χώρας άλλωστε για μας αποτελεί προτεραιότητα, παρά το γεγονός που ότι η παράταξή μας το έχει πληρώσει αυτό δυσανάλογα. Και σαφώς, όπως ανέφερε και η πρόεδρος μας χθες στην ομιλία της, θα είμαστε συνενετικοί όπου θεωρούμε ότι οι πολιτικές μας συμφωνούν. Έρχομαι όμως στις πρώτες μέρες της κυβέρνησής σας, που θεωρώ ότι δίνουν το πρώτο δείγμα του τι πρόκειται να ακολουθήσει. Ξεκινώ από τα πρωτογενή πλεονάσματα, μια ανεπιθύμητη κληρονομιά από το ΣΥΡΙΖΑ και ένα από τα πιο σοβαρά θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Το πρώτο πράγμα που έκαναν λοιπόν οι δανειστές μετά τις εκλογές ήταν να υπενθυμίσουν στον κύριο Μητσοτάκη τις υποχρεώσεις που έχει για τα συμφωνηθέντα με τα πλεονάσματα. Και ο κύριος Μητσοτάκης δυστυχώς δεν είχε καμία αντίδραση. Η επίτευξη λοιπόν των πλεονασμάτων προϋποθέτει δύο πράγματα. Τον περιορισμό των δημόσιων διαπανών και την επιβολή δυσβάσταχτης φορολογίας. Γίνεται έτσι κατανοητό ότι η ανάπτυξη που ευαγγελίζεστε θα σκοντάψει πάντα πάνω σε αυτούς τους δύο παράγοντες. Και αυτοί οι δύο παράγοντες καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη της υλοποίησης της πρότασης του κινήματος αλλαγής που μέσα από τη Βουλή να βγει μια επιτροπή από όλα τα κόμματα που θα διαπραγματευτεί τη μείωση του στόχου των πλεονασμάτων. Αναρωτιέμαι ποιος ακόμα πιστεύει τις προεκλογικές υποσχέσεις της Νέας Δημοκρατίας για ουσιαστικές φορολογικές μειώσεις από τη στιγμή που εδώ χθες δεν ακούσαμε παρά μόνο κάποιες αποσπασματικές και οριζόντιες φοροελαφρύνσεις. Δεν αναφέρθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός καθόλου στους αγρότες για τη μείωση της φορολογίας των αγροτών, για τη φορολόγηση των ασφαλιστικών των συσφορών που υπάρχουν, των επιδοτήσεων, τη χορήγηση πετρελαίου και πολλά άλλα. Και επίσης δεν αναφέρθηκε σημαντικά στη μεσαία τάξη που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και που πλήρωσε το μάρμαρο της κρίσης και δεν περιμένει πολλά, καθώς η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται και σε αυτό το τομέα να μην τροποποιείται σημαντικά από τη νέα κυβέρνηση. Ούτε βλέπω να προχωράμε σε διαρθρωτικές αλλαγές που θα οδηγήσουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ στην ανάγκη να σκύψει η πολιτεία το ενδιαφέρον της και σε περιοχές έξω από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρθηκε χθες ο κύριος Πρωθυπουργός. Περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προβλήματα. Και παίρνω παράδειγμα από τη δική μου ιδιαίτερη πατρίδα, το Κιλκής,
που σαν αγροτικός νομός πληρώνει πολύ σκληρά στην οικονομία του τη φορολογία των αγροτών, γιατί είναι αγροτικός νομός. Αλλά και κάτι ακόμα. Ο νομός Κιλκής είχε την τρίτη πιο οργανωμένη ΒΠΕ της Ελλάδας. Οι επιχειρήσεις εκεί κλείνουν λοιπόν, γιατί πάνε στη Βουλγαρία και στο κράτος των Σκοπίων, ή καλύτερα να πω της Βόρειας Μακεδονίας, για να είμαι πολιτικά ορθός, γιατί βρίσκουν καλύτερο φορολογικό περιβάλλον. Με αποτέλεσμα η χώρα να χάνει πολλά εκατομμύρια. Άρα πρέπει να δούμε και αυτό. Η κυβέρνηση, με βάση αυτά που ακούσαμε, δεν έχει παρουσιάσει ένα συγκροτημένο και ρεαλιστικά κοστολογημένο πρόγραμμα. Μόνο εξαγγελίες αποσπασματικές. Ούτε λόγος για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για εργασιακές σχέσεις. Στο μεταναστευτικό ακολουθείται η ίδια πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Καμία τομή στο σωφρονιστικό σύστημα. Δεν αναφέρθηκε τίποτα για την ενίσχυση και τη φροντίδα της οικογένειας. Για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων φυσικά δεν είναι πανάκια το άσυλο. Για τον εκλογικό νόμο δεν ακούσαμε τίποτα. Για τη ΔΕΗ πρέπει να ακούσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διάσωσης. Και τέλος, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε όλοι ότι το βασικό διαχρονικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η λειτουργία των θεσμών και του κράτους. Όμως και σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση δυστυχώς μας απογοήτευσε. Η ρητορική της αξιοκρατίας και της αποκομματικοποίησης του κράτους που χρησιμοποιήθηκε κατέρευσε με μεγάλο κρότο, και αυτό φαίνεται από τους γενικούς γραμματείς που διορίστηκαν χωρίς καν να υπάρχει ΦΕΚ. Μιλώντας για τους γραμματείς, δεν πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και έλλειψη ηθικής που χαρακτηρίζει την επιλογή τοποθέτηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενός ανθρώπου ο οποίος δεν φέρει ευθύνη για όσα συνέβησαν στο ΜΑΤΙ. Και άξιο προσοχής και απορίας είναι επίσης, ενώ η Νέα Δημοκρατία διαφωνούσε για τον Σκοπιανό και την Συμφωνία των Πρεσπών, εντάσσει στο δυναμικό της κυβέρνησής της πολιτικό που ψήφισε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ακούσαμε πολλά, κύριοι συνάδελφοι, χθες στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Ακούσαμε κάποια ωραία λόγια. Ο ελληνικός λαός όμως έχει χορτάσει από λόγια όλα αυτά τα χρόνια. Ο καθένας μας κρίνεται ωστόσο από τα έργα και τα αποτελέσματα του. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Οφείλω λοιπόν ως μέλος της προοδευτικής παράταξης του Κινήματος Αλλαγής να σχολιάσω ότι οι προγραμματικές δηλώσεις αυτής της κυβέρνησης αναδύουν ως μη συντήρησης, ενώ δεν συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους και της εξάλληψης των κοινωνικών ανισοτήτων. Ενώ σε πολλούς τομείς δυστυχώς βαδίζουν στον ίδιο δρόμο με τις πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης. Για όλα αυτά καταψηφίζω τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Φραγκίδη. Παρακαλώ τώρα τον κύριο Στέφανο Γκίκα.